Αν θέλετε ξανά να φτιάξω πιστακόσια το F21, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoin.net. Εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε packs στην ίδια σελίδα. Μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, ζωτά ξεδόνω βίντεο σήμερα και μετά από πάρα πολύ καιρό, κοντά στις 2 εβδομάδες, έχουμε νέο βιντεάκι. Κλασικά είναι full draft, δεν έχουμε και κατάλληλο να κάνουμε αυτή την περίοδο. Και θα κυνηγήσουμε για άλλη μια φορά το 194 full draft. Απλά θα κάνουμε 3 draftάκια, να περάσουμε ωραία, να δούμε μπας και έχουν αλλάξει. Γιατί αυτό το διάστημα από το οποίο λείπω και δεν κάνω βίντεο, δεν έχω καμία ιδέα αν έχουν βελτιωθεί λίγο τα drafts. Ελπίζω να έχουν βελτιωθεί. Αυτά λοιπόν, κάντε ένα like, μια θα φέρετε καινούργιο στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, δεν έχει τόσο καλά αισθήματα. Το καλύτερο που βλέπω είναι το 4-3-1-2. Οπότε πάμε αυτό και ελπίζω να βγει καλά. Ξεκινάμε, οκ, Φεράν Τόρες, πάρα πολύ ωραία. Μπαίνει και στο πάγκο, 94 overall, μια χαρά για captain. Εδώ από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο καλό. Πάμε με τον Κοντόγκμπια. Ελπίζω το πιο σημαντικό είναι να δίνει πάρα πολλούς icons. Μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω δεν δίνει πολλούς icons και αυτό φάνηκε από το captain, γιατί αν έδινε icons θα τους πέταγε στην αρχή, αλλά τώρα δεν έδωσε τίποτα. Έδωσε έναν Modric, εδώ πέρα δίνει τον Nantes από την Κάλια, αν δεν κάνω λάθος. Καλή αρχή αν ξέρεις το Κοντόγκμπια, αλλά link δεν ξέρω πώς θα βγάλουμε. Εδώ δίνει Μπερναντέσκι, ο οποίος ίσως λινκάρει, αλλά πάμε τον Bruno Fernandes γιατί είναι αρκετά high rated. Εδώ δεν είναι καλό. Πάμε τον Αντώνιο, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και striker τι έχουμε, έχουμε Lewandowski, έχουμε Werner, ο οποίος είναι πολύ low rated. Θα μπορούσα να πάρω Firmino, αλλά πάμε τον Lewandowski για το rating. Ναι, γενικά πολύ μέτρια αρχή, δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε Robertson, εδώ έχουμε Mendy. Νομίζω λόγω Modric πρέπει να πάμε με το Mendy, αρκετά είναι 80 overall, πρέπει να τον επιλέξουμε να έχουμε κάτι πράσινο link. Εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε τον Zoom ο οποίος είναι μόνο 80 overall, πάμε με τον Zule, έχουμε και Lewandowski, άμα δώσει κανένα Kimmich κάτι μπορεί να γίνει και κανένα Davis ίσως. Εδώ τι έχουμε, έχουμε και Lin, έχουμε Pepe, δεν βλέπω κάποιον που να βοηθάει, πάμε με τον Pepe. Ναι, γενικά από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και πολλά expectations σε αυτό το συγκεκριμένο draft. Πάμε με τον Bruno Perez, πάμε και goalkeeper. Εδώ πέρα στο goalkeeper, κάτι είναι αυτό και okay, νομίζω δεν θα είναι καθόλου καλό. Δίνει τον Ναρούμα, 89 rating, πάρα πολύ μέτρη. Έχω κάνει και εγώ ίσως μερικές κακές επιλογές. Βασικά θα έπρεπε ίσως να είχα πάρει τον Firmino. Όχι, θα λάσω και κάτι πάρα πολύ, αλλά να έχουμε να λέμε λίγο. Φλορέντζ εδώ πέρα, πάμε και στο goalkeeper. Αλλά όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου άμυνα, δεν έχουμε center backs. Έχουμε τον Zule και έχουμε και τον Pepe, που είναι πάρα πολύ μέτρη και δύο. Και ουσιαστικά δίνουν 0 links. Ναι, νομίζω όπως το βλέπω δεν έχει και πάρα πολύ νόημα να το συνεχίσουν το draft, γιατί το πολύ πολύ να πάει 191 κι αν. Οπότε το κάνουμε skip. Πρώτο draft αποτυχία, δεν πειράζει. Πάμε στα επόμενα, πιστεύω θα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Τι να πω, θα δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα από συστήματα. Έχουμε 4-2-2-2 που είναι το αγαπημένο μου, αν όχι από τα αγαπημένα μου τέλος πάντων. Και για να δούμε το captain. Και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Δίνει και Messi, okay, αλλά δίνει και Griezmann 95 over. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα ένα striker πάρα πολύ καλό. Δίνει Benzema, ο οποίος είναι 89. Δίνει και Ross 92. Εδώ πέρα θα πάρω το Ross. Το ξέρω ότι μπορεί να με κράξει ότι είναι λάθος επιλογή, αλλά για να κυνηγήσουμε το 94 rating, πρέπει όσο γίνεται να κυνηγάμε το παραπάνω rating. Εδώ αναγκαστικά με το Fekir, κάνει και πράσινο με τον Griezmann. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε De Bruyne, έχουμε Bruno Fernandes. Πάμε De Bruyne, 91 overall, η καλύτερη επιλογή που μπορούσαμε να πάρουμε. Okay. Εδώ έχουμε Banega, έχουμε και Andre, 92 overall, ο οποίος είναι και Γάλλος, κάνει link και με Fekir και με Griezmann, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και CDM έχουμε Καζεμίρο που είναι ο κομπλέ, κάτι άλλο καλύτερο από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Τζαν και Μπίγκλια, okay. Πάμε τον Καζεμίρο, με τον Μπενζεμά θα τέριαζε γάντι. Δεν πειράζει, εντάξει, κάπως θα το φτιάξουμε και προχωράμε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εδώ πέρα ένα center back, ένα Βαράν, team of the season. Οκ, okay, δίνει Ruben Dias team of the season, δίνει και τον Φοφάνα, αλλά Ruben Dias είναι πολύ ψηλό, βράδυ, δεν μπορώ να τον αφήσω. Εδώ δίνει τον Chilwell, πάμε το Mendy επειδή είναι Γάλλος και μπορεί να δώσει και κανένα καλύτερη κάρτα του Chilwell. Van Dijk team of the season και team of the year, συγγνώμη, και Sergio Ramos team of the year. Πάμε το Ramos γιατί έχουμε Casemiro. Και εδώ κλασικά ένα Καρβαχάλ, δεν ζητάω κάτι ακραίο, ένα απλό Καρβαχάλ. Αλλά δίνει πάλι τιμό The Year Arnold, εννοείται όμως θα πάρουμε τον Μάρκος Γιορέντε γιατί είναι
από Ισπανία και κάνει perfect link με το Ramos. Πάρα πολύ καλό draft νομίζω μέχρι στιγμής. Πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ δίνει Γιορίς, δίνει Χαντάνοβιτς. Νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Γιορίς. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να χωράει. 92 rating. Το chemistry είναι λίγο μέχ. Αν μας δώσει μια Nikon, αντί για τον De Bruyne, είμαστε πάρα πολύ καλά. Η goalkeeper δεν είναι τόσο καλό βέβαια. Θα αρκεστούμε από ό,τι φαίνεται στο Γιορίς. Δίνει και τον Σίλεσεν και τον Περίν. Πάμε με τον Σίλεσεν, 84 overall. Και center backs. Θέλουμε ένα πολύ καλό left back γιατί ο Μεντί είναι πολύ low rated. Δίνει και Theo Hernandez. Okay. Είναι πάρα πολύ καλό. Απλά δεν έκανε link με τον Ruben Diaz. Θα το δούμε για τη συνέχεια. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε ο Ταμέντι. Έχουμε Guardado. Έχουμε τον Μεντί από τη Real. Δεν νομίζω ότι χωράει κάποιος. Ο Παόλιστα δεν χωράει. Ο Guardado δεν χωράει σίγουρα. Ο Ρόμπερτσον ψηλό χωράει θεωρώ. Ο Ταμέντι δεν χωράει. Οπότε πάμε με τον Ρόμπερτσον. Γιατί ίσως μπορεί να χωρέσει στη συνέχεια και είναι συν 6 overall από τον Μεντί. Εδώ τι έχουμε, έχουμε Miller ο οποίος δεν βοηθάει κάπου. Ντίντι ίσως βοηθούσε. Okay, αλλά πού να χωρέσει και αυτός. Και ο Ντίνι βασικά χωράει. Ο Ντίνι είναι καλό upgrade για τον Μεντί γιατί είναι και Γάλλος, θα κάνει link με το Φεκίρ. Οπότε παιδιά νομίζω η καλύτερη επιλογή αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ντίνι. Δεν βλέπω κάτι άλλο καλύτερο και προχωράμε. Τι έχουμε εδώ. Χούμελς έχουμε, Σανέ έχουμε, έχουμε και Walker. Δεν είναι κάτι καλό το οποίο να χωράει από ό,τι βλέπω. Οπότε νομίζω ο Walker είναι η καλύτερη επιλογή. Ο Γκάγια δεν χωράει κάπου, μόνο με το Φεγγί κάνει link. Ναι, πάμε με τον Walker και προχωράμε. Πάει καλά, απλά θέλουμε πολύ καλύτερο overall για να κυνηγήσουμε το 94 rating. Εδώ δίνει Σουάρες, δίνει και τον Σαλάχ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε με τον Σουάρες. Γιατί θα κάνει link με τον Griezmann και με τον Fekir και με τον Casemiro. Μικρή διαφορά στην αλλαγή του over, του ratings, του chemistry βασικά. Αλλά οκ, okay, κάτι είναι και αυτό. Όπως είπα, θέλουμε ένα cam από La Liga, ένα Silva π.χ. ή θέλουμε κάποιον icon για να αντίγραφε τον De Bruyne ώστε να μας δώσει το chemistry. Για να συνεχίζουμε, όπως είπα, θέλουμε καλό rating και κάποιο cam αντίγραφε τον De Bruyne. Δεν είναι Λεβαντόφσκι πάρα πολύ ώρα, είναι μια χαρά, είναι καλό overall. 91 rating έχουμε, 81 chemistry, μια goalkeeper δεν θα με χάλαγε ένα Σκουρτουά. Δίνει χούλι, πάρα πολύ ωρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρώτος icon που μας δίνει σήμερα θα μπει αντί για τον De Bruyne, ταιριάζει γάντι. 91 rating, 100 chemistry και από ό,τι βλέπετε έχουμε και καλές reserves. Για να δούμε. Κάτι καλό εδώ πέρα. Δίνει Marquinhos, 93 overall, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλό. Τρεις ακόμη θέσεις, άμα δώσει τουλάχιστον 1-2 ακόμη καλές κάρτες, θα είμαστε κομπλέ. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχει άλλη άποψη. Εδώ πέρα θα αρκεστούμε στον Ντιμπελέ. Το Ρένικ πήγε 91, με το Λεβαντόφσκι μέσα πάει 92. Δύο ακόμη θέσεις. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω θα αρκεστούμε στο Μεντί. Αν και έχουμε και τον Ντίνιε. Πάλι δεν είναι κακό player pick. Κλασικά τα τελευταία picks είναι πάντα μέτρια. 92 rating με το Ρώση. Και τελευταία κάρτα, και αυτή πάρα πολύ άσχημα από ό,τι φαίνεται. Οκ, okay, δεν περιμένετε κάτι καλύτερο. Το έχουμε συνηθίσει. De Bruyne αντί για τον Μογέν. 92 rating, 100 chemistry. Θα βάλουμε και τον Ντίνιε μέσα αντί για τον Σίλεσεν. Δεν ανεβαίνει το rating, οπότε 92 rating, 100 chemistry. Το μόνο τον Ντίνιε μπορούμε να βάλουμε αντί για τον Μεντί. Κάτι άλλο σε αλλαγή δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά το rating δεν θα πάει με τίποτα σίγουρα. 94, οπότε αυτά. Πάρα πολύ καλό draft, πάρα πολύ καλό draft. Απλά όπως καταλαβαίνετε για να κυνηγήσουμε και να φτάσουμε βασικά το 104 θέλουμε κάτι πάρα πολύ ακραίο. Αυτά λοιπόν, κομπλέ πήγε, δεν έχω παράπονο, πάμε στο επόμενο. Οκ, 4-2-3-1, μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγαπημένο μου σύστημα για όσους βλέπετε τα τελευταία βιντάκια γενικότερα φέτος. Και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία ιδανικά με έναν Team of the Year Kevin De Bruyne. Πάρα πολύ ωραία, για να δούμε τι έχουμε συνέχεια. Έχουμε έναν Nkunku και έχουμε Team of the Season Bruno Fernandes. Έχουμε δύο 96 cam από Premier League. Πάρα πολύ καλή αρχή. Οκ. Okay. Περίμενα κάτι καλύτερο. Δίνει 91 overall Oscar. Τώρα κάτι άλλο που να κάνει link δεν βλέπω. Οπότε αναγκαστικά πάμε με τον Oscar που είναι Βραζιλία. 91 overall. Και ας ελπίσουμε να δώσει striker κάτι πάρα πολύ καλό από Premier League. Ίσως ένα Firmino. Και Miller θα μπορούσαμε να πάρουμε λόγω Lewandowski αλλά... Είναι λίγο ρίσκο. Πάμε Όσκαρ. Οκ. Στράγγερ κάτι καλά. Ένα Nikon, ένα Ronaldo. Και δίνει τη μου θέση ο Λεβαντός είναι εντελεκτό overall. Αν είχα πάρει Μίλτ θα ήταν πάρα πολύ ιδανικό. Αλλά που να το ξέρεις. Οκ. Συνεχίζουμε. Οκ. Δίνει Καζεμίρο. Δίνει και Χέντερσον.
Νομίζω ότι είναι λίγο το chemistry, οπότε δεν θα πάμε Καζεμίρο, αν και κάνει link με τον Όσκαρ. Αν είχα πάρει το Miller θα έπαιρνα το Kimmich, αλλά τώρα νομίζω πιο safe επιλογή είναι ο Henderson που είναι 3 overall κάτω από τον Καζεμίρο. Και ας ελπίσουμε ότι εδώ πέρα θα δώσω κάτι καλό. Δίνει 89 Kimmich, δίνει και Καντέ, δίνει και Φαμπίνιο. Οκ, εδώ πέρα ιδανική λύση είναι ο Φαμπίνιο, αλλά πάμε τον Καντέ που είναι 88 overall, είναι και Γάλλος, είναι λίγο ρίσκο και απλά ελπίζω ότι θα μου δώσει κάτι καλύτερο αντί για τον Όσκαρ. Οκ, okay, εδώ πέρα έχουμε Βαράν, έχουμε και Ράμος. Ο Βαράν είναι πολύ low rated, κάνει link με τον Καντέ, αλλά πάμε το Ράμος γιατί πήραμε πριν τον Henderson, πέσαμε πολύ σε overall, πρέπει κάπως να τον ανεβάσουμε. Και δίνει πάρα πολύ ωραία, δικαιωθήκαμε, δίνει 96 overall, μιλτάω. Πολύ ok. Λοιπόν, κάτι καλό εδώ πέρα, δίνει τον Γιορέντε, δίνει Καρβαχάλ 86, κομπλέ, goalkeeper δεν είναι καλός. Εντάξει, goalkeeper θέλουμε απλά ένα Κουρτουά, ένα Νόμπλακ, ένα Τερστέγγεν, κάτι τέτοιο. Left back, με έναν Ρομπέρτο Κάρλος, δεν θα με χάλαγε καθόλου. Οκ, δίνει Ζορντι Άλμπα 86 overall, κάτι άλλο καλύτερο δεν υπάρχει που να λινκάρει. 92 rating πάλι, πολύ μέτρο chemistry. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, όπως είπα, δίνει Νόμπλακ, Team of the Season, πάρα πολύ όμορφα, συνέχιση το chemistry. Τώρα τι θέλουμε. Θέλουμε κάτι αντί για Λεβαντόφσκι, κάτι αντί για Όσκαρ και κάτι αντί ίσως για Καντέ. Εδώ πέρα πάμε με τον 81 overall τη Feyenoord. Θέλουμε καλές κάρτες που να λυκάνουν κιόλας. Δίνει η Καβάνι 95 πάρα πολύ ωραία. Κάνει πράσινο με τον Φερνάντες και δίνει συν 12 chemistry. Πάρα πολύ όμορφα. Ουσιαστικά πάνω κάτω λύσαμε το θέμα με το chemistry. Αλλά θέλουμε λίγο ακόμη. Οκ. Okay. Δίνει Μανέ, δίνει και Νεϊμάρ. Πάμε τον Νεϊμάρ, ο Μανέ δεν χωράει κάπου αφού είναι Winger. Οκ. Okay. Δύο ακόμη θέσεις για τις ριζέρβες. Εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλό. Είναι ο Σερβίνιο. Οκ. Okay. Τι έχουμε εδώ για να δούμε. Έχουμε Μάρκος Γιορέντε, έχουμε Όντεγκαρντ. Πάμε το Γιορέντε, μπας και χωρέσει αντί για τον Καντέ στην έσχατη λύση που δεν μας βγει το chemistry. Τι έχουμε εδώ, έχουμε Μανέ 92, κομπλέ, έχουμε 92 rating, από ρεζέρβες έχουμε καλούτσικες κάρτες, Λεβαντόφσκι και Νεϊμάρ, βασικά και καλούτσικες, πολύ καλές, απλά όχι πολλές. Οκ, δεν είχα και 96 και Ρονάλντο. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω ότι η πιο σωστή επιλογή είναι να πάρω Harry Kane. Όχι θα ανεβάσει πάρα πολύ το chemistry, αλλά πιστεύω ότι αν τον βάλω αντί για τον Όσκαρ, θα ανεβάσει το chemistry το λιγότερο για ένα. Μπορεί και δύο. Οπότε για δύο διαφορά rating, νομίζω ότι το αξίζει, το ανεβάζει για δύο. Πήγαμε 97 chemistry και πιστεύω ήταν worth. Τώρα για δύο rating διαφορά, δεν νομίζω να παίξει τόσο μα τόσο μεγάλο ρόλο. Και θα δούμε, τι να πω. Το μόνο λάθος μέχρι στιγμής που βλέπω είναι που πήραμε Καζεμίρο γιατί θα τέρχεζε Γκάντι αντί για τον Καντέ ή αντί για τον Έντερσον και θα είχαμε κάτω chemistry. Αλλά που να το ξέρεις. Εδώ πέρα δίνει η Λούκας Λέιβα, εντάξει δεν μας νοιάζει, δίνει η Αντρέ που είναι το πολύ σημαντικό, 92 overall. Έχουμε 92 rating, έχουμε πολύ καλές ρεζερβές, για να δούμε. Μπάσκε. Εδώ πέρα δίνει Τσίλου 97, οκ. Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί κάνει πράσινο και με το Καντέ και είναι πολύ ψηλό overall. Λέτε να κυνηγήσουμε το 94 rating. Το 93 πιστεύω το έχουμε σίγουρο. Αλλά για να δούμε και το 94. Το chemistry 97 πιστεύω με ένα manager τσίμα-τσίμα θα το βρούμε το 3 chemistry που θέλουμε. Τελευταίο πικ κλασικά δεν είναι καλό. Άμα δεν πέσει από 92, μένει 92. Οκ. Okay. Βάζουμε Neymar αντί για τον Kalinic. Πήγε 93. Λεβαντόφσκι αντί για Μπανέγκα. Ναι, πότε να ήρθε, περίμενα να ανεβεί. Εντάξει, ή μεταξύ μας, μέσα μου περίμενα ότι μάλλον δεν θα ανεβεί, αλλά περίμενα λόγω Λεβαντόφσκι που είναι 98 overall, ότι ίσως πήγαινε 94. Δυστυχώς δεν πήγε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Πιστεύω είναι πάρα πολύ close, πολύ ωριακό. Αν αντί για Καρβαχάλ έδινε έναν 96 για Γιορέντε, θα είχαμε τώρα σίγουρα 94 rating. Τέλος πάντων, δώστε μου ένα λεπτάκι και επανέρχομαι. Λοιπόν, το καλύτερο που μπορούσα να κάνω είναι όπως βλέπετε 98 chemistry, 93 rating που το είχαμε και άλλο πριν και μου δίνει Rodgers, δυστυχώς πάει το chemistry 99. Κάποιος άλλος από ό,τι βλέπω δεν κάνει, αλλά λογικά θα το βρούμε κάπως γιατί έχουμε αρκετές επιλογές, οπότε λογικά θα καταφέρουμε να το κάνουμε το chemistry 100 γιατί είναι κρίμα τόσο καλό draft να μην το κάνουμε 193. Οπότε το στούμε ένα λεπτάκι και επανέρχομαι. Χάρη στον Kane λοιπόν, ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν φάνηκε και αποδείχτηκε που πήρα τον Kane αντί για τον Ρονάλντο, γιατί επειδή έχουμε τον manager από Αγγλία, χάρη στο Kane πήγαμε και κάτω chemistry. Το μόνο λάθος μου ίσως ήταν που δεν πήρα αντί για Henderson Καζεμίρο, αλλά εκείνη τη στιγμή που να ξέρεις ότι θα σου δώσω μετά Μιλιτάο Καρβαχάλ. Τέλος πάντων, αυτά κάναμε καλά τραφτάκια, όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε τόσο καιρό
Το 194 foot draft είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε. Θα το κάνουμε. Θα το παλέψουμε λίγο ακόμα. Έχουμε ακόμη λίγο καιρό μέχρι να μπούμε σε ρυθμούς, σε full ρυθμούς βασικά, γιατί έχουμε μπει ήδη FIFA 22. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.